Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας από το Φοιτητικό Σύλλογο των Μεταλλιολόγων τη σημερινή σας σύσκεψη και προφανώς στηρίζουμε και είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στον αγώνα που δίνεται εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε να κουράσουμε γιατί ξέρουμε ότι τα έχετε ήδη επαναλάβει και τα έχουμε ξαναπαναλάβει πάρα πολλές φορές τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να σε πετάνε με τη βία έξω από το σπίτι σου, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή περιγράφει η τωρινή τροπολογία, και βρισκόμαστε εδώ πέρα γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσα χρόνια με τις ολιγόμενες συμβάσεις, με τις απλήρωτες υπερορίες, με τους μισθούς να είναι στα τάρταρα, θα τα βρούμε και εμείς αύριο μεθαύριο σαν φοιτητές και εμείς μπροστά μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό βρισκόμαστε στο πλευρό σας. Γιατί η πολιτική αυτή των ιδιωτικοποιήσεων, τον οποίο εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις πιστά και θέλουν να εφαρμόσουν και όλες οι υπόλοιπες, δεν βλέπει εξαιρέσεις. Και βλέπουμε κιόλας ποια είναι η κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η πολιτική δεν παίρνει διορθώσεις, αλλά απαιτεί αντίσταση και σύγκρουση από όλους μας για να μπορέσουμε να την ανατρέψουμε. Εμείς δεν θέλουμε να κουράσουμε, θέλουμε απλά να επισημάνουμε 2-3 πράγματα. Ο λαός, οι φοιτητές, όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε στο πλευρό σας. Θέλουμε να συνεχίσει η ΛΑΡΚΟ να λειτουργεί. Θέλουμε τα καμίνια και οι μηχανές να πάρουν μπροστά. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση, και το κάνουμε αυτό ξεκάθαρο σε κάθε τόνο, ότι θα είμαστε στο πλευρό σας και δεν θα αφήσουμε να ερημωθεί αυτός ο τόπος. Δεν θα αφήσουμε αυτό να είναι η προοπτική και το μέλλον της γενιάς μας. Αυτά από εμάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φοιτητές, εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά.